Κύριε Σουγιάς Κουστάρο μου, καλημέρα. Δεν ήταν για 2-0 νομίζω το πράγμα. Εντάξει. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι, ιδίως με βάση το γεγονός ότι στο τέλος έκανε κάποιες ευκαιρίες, θα μπορούσε τουλάχιστον να βάλει ένα γκολ. Και το καλό του κομμάτι ήταν αυτό μετά το 70 ουσιαστικά, και επιτέθηκε γι' αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ο Λάζαρος Στοδουλόπουλος, ο οποίος μπήκε και έδωσε μια ενέργεια στην ομάδα με τις κινήσεις, παίζοντας το σφορ. Και τολμώ να πω ότι ήταν πιο αποδοτικός από ότι ο Γκρέι. Είμαι σίγουρος ότι θα το έλεγα. 70 λεπτά. Ο Άρης, ο οποίος είναι λογικό και αναμενόμενο για πολλούς και διάφορους λόγους να έχει μια τέτοια εικόνα ανετοιμότητας, διότι πολύ απλά του λείπουν κάποια πουντικά γρανάζια στη μηχανή του, σε κέρυες θέσεις όπως του φορ, όπως του αμυντικού μέσου, όπως ενός εξτρέμ που να κάνει και τη διαφορά, γιατί έχει χάσει σε ποιότητα, είναι αλήθεια, με τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι κάθε μέρα, όπως βλέπεις σχεδόν, Σταύρο μου, έρχεται και ένας παίκτης. Όλοι αυτοί το να γίνουν ομάδα δεν είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εννοείται εύκολο. Παίζει με το χρόνο τώρα. Παίζει κόντρα στο χρόνο, διότι έχει βάλει ήδη 10 και έρχονται και άλλοι. Δηλαδή σήμερα έρχεται ο Ζαν Ζήλ, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, στη Θεσσαλονίκη ο Καμερονέζος για να επισημοποιήσει τη συμφωνία του. Τους έχεις μάθει όλους. Προσπαθώ να μάθω. Τους έχεις μάθει, όχι να τους δεις με το νούμερο. Ναι. Περπατάνε όλοι έτσι σε ένα πηγαδάκι με τις φόρμες. Ναι. Από τις φάτσες τους αναγνωρίζεις ήδη. Τώρα ναι, προσπαθώ να σου πω, χθες κιόλας λίγο εκεί στην ευκαραπία, προσπάθησα λίγο να σου πω την αλήθεια, να κόψω φάτσες. Θέλει δουλειά ο Άρης, γιατί πάει και σε μια αγωνιστική ανακατεύθυνση, είναι ξεκάθαρο αυτό, θέλει να φτιάξει προφανώς κάτι άλλο, να δημιουργήσει κάτι άλλο, να παίξει ίσως και κάτι άλλο. Νομίζω, Αλέξη, ότι το στοίχημα φέτος, αυτό είναι για τον Άρη και το δύσκολο έργο του κ. Τερζή, διότι με τα όσα διαβάζουμε, δεν έχουμε τώρα εικόνα, σαφή εικόνα για τις ποσοστιακές ικανότητες των παίκτων που έχουν έρθει, τα όσα διαβάζουμε δείχνουν ότι είναι παίκτες που έχουν περγαμηνές, που έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν ωραία πραγματάκια. Οπότε το θέμα είναι πόσο θα μπορούσαν να γίνουν ομάδα όλοι αυτοί, έτσι. Ναι, κοίτα να δεις τώρα, επελέγησαν με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Φαντάζομαι ότι από αυτούς κάποιοι προορίζονται για βασική, κάποιοι για συμπληρωματική, κάποιοι είναι λίγο στοιχήματα, κάποιοι άλλοι είναι project όπως αυτός ο Άλβαρο Ζαμόρα που θα έρθει μες την εβδομάδα, ο Κωνσταρικανός, ο 29χρονος, τον οποίο τον ήθελε και τον Γενάρη ο Άρης και τον φέρνει, είναι κάτι σαν τον Πάλμα. Να τολμήσω να πω ότι εδώ θα βάλω αστερίσκο, έχει ωραίο ποδοσφαιρικό όνομα. Ναι, έχει και καλά στοιχεία. Θα το στηρίξω. Κοίτα, έχει και καλά στοιχεία, ήταν και με την εθνική της Κωνσταρίκας στο τελευταίο Μουντιάλ, έπαιξε έστω και ως αλλαγή. Εντάξει, 21 χρόνων, τι, ναι, πλάκα κάνεις. Είναι ένα ενδιαφέρον project του Πάλμα το συγκεκριμένο, δηλαδή είναι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν αποκτήσει για να είναι βασικοί να κάνουν και τη διαφορά και να μπουν στα παπούτσια όσων έφυγαν. Αυτό είναι το κομβικό για τον Άρη. Για μένα η κίνηση αυτή με τον Ζαν Ζήλ ήταν πολύ λογική, αναμενόμενη και επιτακτική, να έρθει ένας παίκτης που να κόβει, γιατί ο Άρης αυτής δεν έχει κόστη. Εντάξει, έχει γεμίσει οκτάρο δεκάρια. Γαλάκτικος. Ναι, έχει γεμίσει οκτάρο δεκάρια, αλλά δεν έχει εξάρι. Επομένως είναι πολύ σημαντική η προσθήκη του συγκεκριμένου. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έρθει ο Σουηδός ο Κάρλσον, που έχει ένα καλό βιογραφικό και έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο παιχνίδι του, γιατί και πασάρει και σκοράρει ως πλάγιος επιθετικός, νομίζω θα βοηθήσει πολύ και θα ανεβάσει επίπεδο, και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να έρθει ένας φόρε. Το πρόβλημα του γκολ παραμένει εδώ για τον Άρη. Το πρόβλημα του γκολ παραμένει ξεκάθαρα. Και να ξεκαθαρίσουν και δύο ζητήματα, αν θέλεις. Και να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται πλέον να είσαι επιθετικός. Με τόσους δημιουργικούς μέσους που έχει ο Άρης, χρειάζεται γκολτζής. Δηλαδή έχει διαφορά το να είσαι επιθετικός με το να είσαι γκολτζής. Ένας να βάζει την μπάλα μέσα, αυτό θέλει ο Άρης. Θα μπορεί δηλαδή να θεωρητικά ο Άρης θα έχει δημιουργία. Οπότε δεν θες έναν κεντρικό επιθετικό που να παίζει με πλάτη ή να πασάρει, να μοιράζει μόνο κτλ. Και θέλει να μπορεί να είναι σημείο αναφοράς στην επίθεση, να του δίνει την μπάλα και αυτός με μία κίνηση. Να τελειώνει φάση. Και όταν έρθουν όλοι αυτοί και βρεθούν μεταξύ τους, λογικά ο Άρης στην παραγωγή των ευκαιριών προφανώς θα βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι. Απλά πρέπει να βρεθεί ο παίκτης που θα βάζει την μπάλα μέσα. Όπως επίσης κατέθεσε προφανές, νομίζω χθες, ότι πρέπει να λύσει επιγόντως και δύο εσωτερικά ζητήματα το κλαμπ. Το ένα έχει να κάνει με τον Γκρέι, όπως πολύ σωστά είπες και προηγουμένως. Αν είναι να μείνει, να τον πάρουν με στοργή και προδέρμ, αφού θα παραμείνει στο ρόστερ, να του δείξουν ότι ok, να του δώσουν μια ακόμη ευκαιρία. Αν έχουν αποφασίσει ότι δεν, που κάτι τέτοιο ξέρω εδώ και μήνες ότι το έχουν αποφασίσει, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο
να το ειδοποιήσουν για να φέρουν κάποιον άλλο στη θέση τους, και κυρίως επίσης να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τον Πάλμα, διότι ο Πάλμα είναι ξεκάθαρο ότι έχει φύγει λίγο το μυαλό του. Πρόλαβα στην ερώτησή μου. Ναι, ταξιδεύει αλλού, έχει εξάρτησης ατομισμού απίστευτες, δηλαδή δεν παίζει πλέον, να το πω απλά, για την ομάδα, παίζει περισσότερο για τον εαυτό του. Έχει φοβερά στοιχεία, το ξέρουμε όλοι μας. Εάν μείνει, με νέο συμβόλαιο. Αν πρέπει να μείνει, πρέπει να γίνει νέο συμβόλαιο προφανώς, ναι, σίγουρα. Και αν όχι, θα πρέπει αυτό να ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή, αλλά όσο μένει, θα πρέπει κάποιος να του πει ότι είναι αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής του Άρη. Και ο Άρης, εφόσον μένει και παίξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον χρειάζεται, γιατί μπορεί να κάνει και τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο ότι παίζει αυτή τη στιγμή μόνο για τη στατιστική και για την προσωπική του ευχαρίστηση. Δηλαδή, χθες στη Νέα Ευκαρπία έβγαζε μάτι αυτή η συμπεριφορά από τον Πάλμα. Αυτό λέω. Ωραία. Δεν δούμε. Περιμένουμε το Ζαν Ζιλ σήμερα, άλλη μια άφηξη κατά τη διάρκεια της ημέρας, και νομίζω ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και μια οριστική εξέλιξη, ίσως και με το Σουηδό τον Κάλσον από την Ιαπωνική Ουράβα. Είμαστε κοντά στη συμφωνία, νομίζω. Επομένως, μέχρι τις επόμενες ώρες μπορεί να ανακοινωθεί και αυτή η συμφωνία. Θα κάνω εγώ τώρα την ερώτηση που ίσως κάποιοι χαμογελάσουν. Κανέναν Έλληνα, να το ξαναπώ. Πάρε το μηδέν. Δεν σ' ακούω καλά, πάρε το μηδέν. Νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι να σου πει, Σταύρο. Εκτός αν γίνεται κάτι από κάτω και δεν το ξέρω τώρα. Αλλά έτσι κάτι να τραντάχω, κάτι προφανές, κάτι που να... Ρε παιδί μου, ας είναι επένδυση για το μέλλον, να είναι λίγο, ξέρεις, όχι για να έρθει ως βασικός, αλλά ούτε σας τα τελευταία χρόνια ο Άρης, τα τελευταία πολλά χρόνια, ψάχνουμε τους Έλληνες με το... Πήρε αυτό τον ομογενή τον Αηδόνη από τη Στουτγκάρδη, ο οποίος και αυτός όμως δεν είχε παιχνίδια το τελευταίο 1,5 χρόνο. Θέλει χρόνο και τους φέρεται βαρύς. Δηλαδή δεν μπορεί να ποντάρει τώρα άμεσα πάνω του. Νομίζω. Ωραία. Έχει και το Κουτεσιό του στο τέρμα. Εντάξει. Άσχετα αν χθες δεν αγωνίστηκε. Εντάξει. Και τον Πισερικά του Παναγίδη, ο οποίος έπαιξε χθες δεύτερο 90 λεπτό. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και με την Πότεφ έπαιξε 90 λεπτά και χθες έπαιξε 90 λεπτά. Βέβαια τώρα εδώ να πω και κάτι. Αν μην πάμε και στο άλλο άκρο, από το πουθενά τώρα ξαφνικά να παίζει 90 λεπτά ο Παναγίδης, ίσως θέλει μια διαχείριση το παιδί τώρα. Είναι ένα 19χρονο παιδί που δεν έπαιξε το δευτερόλεπτο την περσινή σεζόν. Επειδή έφυγαν όλοι οι νεαροί, είναι ο μόνος που έχει μείνει και κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια στην προετοιμασία. Είναι πολύ καλός, τον επιβραβεύει ο προπονητής, αλλά είναι και ένα παιδί που είναι μόλις 19 ετών, τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα, τα επαγγελματικά, και θέλει μια προσεκτική διαχείριση. Ασφαλώς. Βέβαια. Ωραία. Επίσης υπάρχει σενάριο, το πες λίγο απ' έξω, αλλά σαν ενδεχόμενο να μένει τόσο πίσω του Πάλμα, έτσι ώστε να παίξει τα προκριματικά και μετά να φύγει. Κατόπιν συμφωνίας εννοούμε, έτσι. Δηλαδή να είναι σύμφωνη και η επόμενη ομάδα του Πάλμα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και να είναι όλα κανονισμένα. Όχι παίξε και βλέπουμε να φύγεις μετά. Τι να σου πω τώρα, όλα μπορεί να είναι. Μπορεί να συμβεί και να συμβαίνει και αυτό. Δεν το αποκλείω, γιατί ειδικά το δεύτερο προκριματικό γύρος, το δεύτερο προκριματικό γύρος θέλει να τον περάσει, και ο Πάλμα, και εδώ που τα λέμε, σε αυτά τα παιχνίδια, είτε με την Αραράτ είτε με την Εγνάτια, την ομάδα από την Αλβανία, στους παλιούς θα στηριχθεί. Ναι, και θεωρητικά είναι ομάδες που με έναν καλό Πάλμα μπορεί να γίνει η διαφορά. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, αν ένας καλός Πάλμα μπορεί να τα πάρει μόνο αυτά τα παιχνίδια, έχεις δίκιο. Ωραία. Να είσαι καλά, Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.